πολύ χαρά και τιμή υποδεχόμαστε την κυρία Μενδώνη ως Υπουργό Πολιτισμού και το αξιόλογο επιτελείο της, τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Διδασκάλου, την αγαπημένη μας την κυρία Παναγιωταρέα, τους Γενικούς Διευθυντές του Υπουργείου και όλους τους συνεργάτες της, εδώ στο ιστορικό και εμβληματικό Δημαρχείο της Κέρκυρας, το Σαν Τζιάκομο. Και πραγματικά θέλω να πω ότι εντυπωσιαστήκαμε όλη η Δημοτική Ομάδα από το πόσο ενημερωμένη είναι για όλα τα θέματα. Είναι ένας άνθρωπος, μην ξεχνάμε, που ξέρει το Υπουργείο Πολιτισμού, το έχει ζήσει από μέσα και είναι γνωστό το βιογραφικό και η δραστηριότητα της. Και μετά τη συνάντηση που είχαμε, που διαβουλευτήκαμε για πάνω από 20 θέματα που αφορούν το Κεντρικό Δήμο και όχι μόνο, έχουμε να πούμε άξια και πάλι άξια με κεφαλαία γράμματα. Και θα εξηγηθώ και θα κρατήσω κάποια θέματα που είναι πολύ σημαντικά και είναι διαχρονικές απαιτήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κερκυριακής κοινωνίας στο σύνολό της, γιατί για τα υπόλοιπα θα μιλήσουμε αντελεχώς και θα είμαι στη διάθεσή σας. Αυτό που πρώτο θέλω να αναφέρω είναι να μην ξεχνάμε ότι η πόλη της Κέρκυρας είναι μνημείο UNESCO, άρα θα πρέπει πρώτα απ' όλα να ασχοληθούμε με αυτό, που είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα, η υπεραξία μας και αυτό ουσιαστικά που μας βιοπορίζει και μας δίνει την ξεχωριστή πολιτιστική μας ταυτότητα στο χώρο και στο χρόνο. Άρα θα πρέπει να το φροντίσουμε και αυτό που καταλήξαμε είναι ότι θα πρέπει να γίνει από την πλευρά μας επανασύσταση του φορέα διαχείρισης με τις δικές μας προτάσεις, όπως και του κανονισμού αστικής λειτουργίας της πόλης, που θέλει μια επικυρωποίηση και ένα εξυγχρονισμό ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες πρώτα απ' όλα του μνημείου, των μονίμων κατοίκων αλλά και των επιτιδευματιών, και κατόπιν να έρθουμε σε μια συνεννόηση και διαβούλευση για να καταλήξουμε στο τελικό σχέδιο και το οποίο θα πρέπει ευλαβικά από όλους να εφαρμοστεί και να είναι ατομική και συλλογική ευθύνη όλων μας απαρέγκλητα να τον τηρήσουμε. Αν θέλουμε να παραδώσουμε το μνημείο αυτό στα παιδιά μας και να υπάρχει στους αιώνες των αιώνων. Το δεύτερο πολύ σημαντικό θέμα για μας είναι το ζήτημα του καφέ τέχνης μέσα στον κήπο του λαού. Είχαμε μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη και ευχαριστώ από καρδιάς γι' αυτό, γιατί είναι ένα θέμα συναισθηματικής, όχι μόνο πολιτιστικής και ιστορικής αξίας, αλλά και συναισθηματικής αξίας για κάθε Κερκυραίο, και έχουμε συνδέσει όλοι μνήμες με το χώρο αυτό, όπου καταλήξαμε στο ότι με μια προγραμματική σύμβαση το Υπουργείο Πολιτισμού θα μας το διαθέσει ως προς τη χρήση και τη διαχείριση, με πολύ όμως αυστηρά κριτήρια, και τα κριτήρια αυτά θα έχουν να κάνουν με τη σύνδεση του χώρου αυτού με ποιότητα που να έχει να κάνει με τον πολιτισμό ή και με εμπορική δραστηριότητα, όμως με πολύ πολύ υψηλής ποιότητας και επιλεκτικές χρήσεις, στο οποίο βεβαίως συμφωνούμε απόλυτα, γιατί πρέπει να σεβαστούμε το περιβάλλον, την ιστορία και την αρχιτεκτονική του χώρου. Άρα είναι στο χέρι μας λοιπόν να βρούμε αυτή τη χρήση και να δοκιμαστούμε ότι μπορούμε να το λειτουργήσουμε το χώρο αυτό με υψηλά ποιοτικά κριτήρια όπως του αξίζει. Ένα άλλο κομμάτι που αναφερθήκαμε και είναι το βασικό θέμα που έχει να κάνει και με την UNESCO είναι τα φρούρια μας, το νέο φρούριο, το παλιό φρούριο, αλλά αναφερθήκαμε και στο Αγγελόκαστρο, που η δέσμευση που πήραμε από την κυρία Υπουργό είναι ότι θα παραμένουν ανοιχτά, θα είναι καθαρά, θα είναι ευπρεπισμένα και θα έχουν τη φύλαξη. Βεβαίως, κατά τη διάρκεια της εποχικότητας όσον αφορά το Αγγελόκαστρο και το νέο φρούριο, το παλιό φρούριο, όπως όλοι ξέρουμε, είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και βεβαίως, επειδή όπως καταλαβαίνουμε, οι όποιες ανακατασκευές είναι οι αναπαλαιώσεις, είναι κοστοβόρες και χρονοβόρες διαδικασίες, θα πρέπει να μπουν σε ένα master plan, ώστε να μπορέσουμε σιγά σιγά όποιες αποκαταστάσεις χρειάζονται να γίνουν, αλλά όπως καταλαβαίνετε τα έργα αυτά έχουν ένα βάθος δεκαετίας. Όσον αφορά το Φίνικα, που επίσης είναι κάτι που μας πονάει για πολλά χρόνια, έχουν ολοκληρωθεί οι ανασκαφικές εργασίες εντός του χώρου, του κυρίως χώρου, οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε να ολοκληρώσουμε τη στατική μελέτη από την πλευρά του Δήμου και κατόπιν να εγκριθεί από το κεντρικό ΚΑΣ, όπου πήραμε την διαβεβαίωση ότι μέχρι το Φεβρουάριο του 2020 θα έχει πάρει την έγκριση, εφόσον βεβαίως αποστείλουμε εμείς αυτά τα οποία είναι απαραίτητα και είμαστε συνεπείς στις απαιτήσεις. Στη Ανουνσιάτα επίσης προχωράει πάρα πολύ θετικά, καθότι άμεσα μπαίνει εργολάβος, η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη, σήμερα, έχει σήμερα. Μπει ήδη σήμερα που μιλάμε. Είναι ένα πολύ ευχάριστο γεγονός, είναι στην καρδιά της πόλης και είναι και αυτό μια διαχρονική απαίτηση και ένα μαράζι θα έλεγα. Μπαίνει σήμερα εργολάβος, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, άρα να προχωρήσουμε με γοργούς ρυθμούς. Εμείς από την πλευρά μας θα διευκολύνουμε σε ό,τι εναπόκειται στο Δήμο όσον αφορά
τις παρελκόμενες εργασίες και είμαστε στη διάθεσή σας βεβαίως για οποιαδήποτε συνεργασία. Η Αγία Κατερίνη προχωράει πάρα πολύ καλά με ορίζοντα υλοποίησης το 2022. Μιλήσαμε για την ειδική πολεοδομική μελέτη για την πόλη της Κέρκυρας που θέλει μια επικαιροποίηση σε συνεργασία πάντα με το Υπουργείο και αυτή μπορεί να περάσει μέχρι το τέλος του Νοέμβρη του επόμενου μήνα από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και να προχωρήσει. Αναφερθήκαμε βεβαίως στο Mon Repos και στον κήπο και στις εργασίες που γίνονται στα δευτερεύοντα κτίρια, τα βοηθητικά και νομίζω ότι και αυτό θα προχωρήσει απρόσκοπτα χωρίς προβλήματα. Επίσης δεν μπορούσα να μη θέσω και ως νομικός το θέμα για την πρόσβαση στο οικόπεδο, στο χώρο στάθμευσης του δικαστικού μεγάρου, όπου πήραμε τη διαβεβαίωση κατόπιν προσωπικής παρέμβασης και επικοινωνίας της κυρίας Υπουργού ότι θα μπορέσει να εξασφαλιστεί ο χώρος για την οδό πρόσβασης από τη Βίλα Ρώσα, που είναι και πολύ λίγα μέτρα μέχρι να φτάσει στο οικόπεδο που θα χρησιμοποιηθεί για πάρκινγκ, ώστε να μπορέσει επιτέλους να υλοποιηθεί και το έργο αυτό. Η Ιόνιος Βουλή βεβαίως υπάρχει χρηματοδότηση να απόκειται σε εμάς να τελειώσουμε τις μελέτες. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω πάρα πολύ, διότι ήταν η πρώτη φορά που αυτές οι επισκέψεις δεν είναι θυμοτυπικές και να το πω έτσι απλά για τις κάμερες και τις φωτογραφίες. Έγιναν πραγματικά συζητήσεις εργασίας εις βάθος και λύθηκαν σε πρακτικό επίπεδο και σε ρεαλιστικό πάρα πολλά ζητήματα. Και είναι η πρώτη φορά που ο Υπουργός, μετά δεν ξέρω πόσα χρόνια, δεν θυμάμαι, κάλεσε τις φιλαρμονικές όλου του νομού και τους επέδειξε οδούς που θα μπορούν να επιχορηγηθούν και να επιβοηθηθούν οι δράσεις τους, ώστε να μην αντιμετωπίζουν τα προβλήματα του οικονομικού μαρασμού που κάποια από αυτά τα σωματεία έχουν. Το άλλο πολύ θετικό είναι ότι πήραμε και εμείς τη διαβεβαίωση ότι θα μας βοηθήσει το Υπουργείο Πολιτισμού και θα είναι δίπλα μας το να καθιερωθεί Κέρκυρα ως το μουσικό νησί της Ευρώπης, που θεωρώ ότι έχει όλα τα εχέγγυα και όλες τις προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο και είναι κάτι που θα ανοίξει πολλούς δρόμους για χρηματοδοτικά εργαλεία και να το αξιοποιήσουμε αυτό το καινούριο brand name που είναι ταυτόσιμο με την Κέρκυρα ούτως ή άλλως για να μπορέσουμε να βοηθηθούμε και να βοηθήσουμε και εμείς τα πολιτιστικά μας σωματεία. Επίσης είναι στο πλευρό μας όσον αφορά το τέλος πολιτισμού, τουρισμού από αεροδρόμιο και λιμάνι που θα πρέπει να εισπράττει ο Δήμος κατά κεφαλήν επισκέπτη ένα πολύ μικρό ποσό και να το χρησιμοποιεί μόνο και μόνο για δράσεις τουρισμού, πολιτισμού και περιβάλλοντος. Και πρέπει να το πω και αυτό. Και το τελευταίο που είναι επίσης σημαντικό είναι ότι μας αφήνει τη διακριτική ευκαιρία όσον αφορά το Βρετανικό νοσοκομείο που είναι μέσα στο παλιό φρουριό να βρούμε κάποιες χρήσεις, να συνεννοηθούμε με την περιφέρεια και τους φορείς και ως κοινωνία για το πώς θέλουμε να αξιοποιηθεί, να κάνουμε τις μελέτες, να κάνουμε ένα master plan για να γίνει ένας πολυχώρος πολιτισμού που τόσο πολύ λείπει από την Κέρκυρα και που ενώ έχει τόσο μεγάλο πολιτιστικό απόθεμα και πλούτο δεν έχουμε χώρους που να επιδείξουμε τον πλούτο αυτό και να γίνουν δραστηριότητες. Οπότε επαφίεται σε εμάς να με τους κατάλληλους τεχνοκράτες και τους ειδήμονες να γίνει ένα master plan που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του χώρου αυτού με σεβασμό και στον περιβάλλοντα χώρο και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Πολιτισμού να βρούμε ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα να το εντάξουμε ή ευρωπαϊκό ή τομεακό ή ακόμα και μέσω ΣΔΙΤ. Αυτά ήταν τα σημαντικότερα και όσον αφορά το νέο φρούριο να πω ότι συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να ξανακοιτάξουμε πολύ σοβαρά το θέμα του να δημιουργηθεί μουσείο τυπογραφίας στο νέο φρούριο και να έρθουμε εκ νέου σε επαφή με το πολιτιστικό ίδρυμα της Τράπεζας Πειραιώς, εφόσον υπάρχει ακόμα η χρηματοδότηση των 9 εκατομμυρίων, να το κοιτάξουμε πολύ στενά, να οχλήσουμε και να δούμε αν μπορεί αυτή η προοπτική να ξαναζωντανέψει, ώστε να δούμε και αυτό το χώρο ζωντανό, λειτουργικό, να δίνει ανάπτυξη, να δίνει οικονομικότητα και να δίνει άνθηση και στην περιοχή όπου βρίσκεται. Ευχαριστώ και πάλι από καρδιάς. Ήταν από τις πιο ουσιαστικότερες συζητήσεις που έχω κάνει. Σας δίνουμε συγχαρητήρια για την κατάρτισή σας και για την άμεση παρέμβασή σας και για τα απίστευτα γρήγορα αντανακλαστικά. Ελπίζω να είστε καλά, να έχετε δύναμη και να προχωρήσουμε ακόμα καλύτερα και να πόκειται σε εμάς να ανταποκριθούμε στον πολύ ψηλό πήχη που μας βάλατε. Να είστε καλά και καλώς ήρθατε και πάλι.